απευθείας σύνδεση τώρα με το μετόχο του Κίκου. Εκεί είναι ο επίσκοπος Κίκου Νικηφόρος Πανιερώτατε. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Γεια σας. Ακούσαμε, Πανιερώτατε, και τις δηλώσεις σας. Διαβάσαμε και την ανακοίνωσή σας. Έχουμε αντιληφθεί ότι με τα όσα προηγήθηκαν είστε θυμωμένος, το λιγότερο, και σκοπεύετε να πράξετε κάποια πράγματα. Γιατί? Είμαι οργισμένος. Πραγματικά, πολύ σωστά το θέσατε, γιατί η δημοσίευση των πρακτικών της Συνόδου ήταν παραποιημένη, διαστρεβλωμένη και παραποιούσε την αλήθεια, να μην πω δολοφονούσε την αλήθεια. Και έτσι δόθηκε ευκαιρία σε ορισμένους. Ξεκίνησε αυτή η υπόθεση από το Φιλελεύθερο, πρέπει να τα λέω με το όνομά του τα πράγματα, αλλά δυστυχώς την πήρανε και οι άλλες εφημερίδες και τηλεοράσεις και ραδιόφωνα και το έπαιζα για πάρα πολλές μέρες. Σε αυτήν τη διαστρέβλωση των γεγονότων εμφανιζόμουν εγώ ότι ήμουν ο πρωτέτειος για να αθωωθεί ο πατήρης Τηλιανός Σάβα. Ουδέν αναλυθέστερον τούτου. Στη συγκεκριμένη σύνοδο, καταρχήν, δεν ήταν δικαστήριο. Απλώς τοποθετεί το κάθε επίσκοπος, εξέφραζε τις απόψεις του για μελέτη και προβληματισμό. Δεν ήταν δικαστήριο, δεν τέθησε ψηφοφορία να αποφασίσουμε για καθαίρεση ή μη. Εμένα μου απέκοψαν την τοποθέτησή μου ενώπιον της Συνόδου, το δεύτερο σκέλος. Ο πρώτον έλεγα ότι όσον αφορά των υποκατηγοριών κτηρικών κτλ. Δεν υφίσταται ούτε μοιχεία ούτε πορνεία, αλλά συγκελισμός. Αλλά δεν σταματήσα εδώ και είπα, γι' αυτό και επιβάλλεται να μελετήσουμε, να εξετάσουμε τους ιερούς κανόνες τι διαλαμβάνουν στην προκειμένη περίπτωση. Και γνώριζα εγώ ότι οι ιεροί κανόνες διελάμβαναν άμεση καθαίρεση. Ναι, γιατί δεν το είπατε τότε, Πανιερώτατε? Γιατί δεν το είπατε εκείνη τη στιγμή? Είναι μεν συγκυλισμός, αλλά οι κανόνες προβλέπουν εξίσου καθαίρεση. Το είπα. Το είπα ότι πρέπει να μελετήσουμε τους ιερούς κανόνες για να δούμε τι διαλαμβάνωση. Αυτά εγγράφησα στα πρακτικά. Καμιά φορά, ξέρετε, λέμε πολλά και γράφονται ελάχιστα. Και πολύ είτε ήταν πορνεία, όπως την ονομάζετε, Πανιερώτατε, είτε ήταν πορνεία, είτε ήταν, όπως τον αναφέρετε, συγκυλισμός. Δεν ήταν. Ναι, είτε ήταν το για όνομα ένα, του Θεού, σας καταλήξει η λέξη καμιά συγκυλισμός. Απαρακολουθήστε με, έχει διαφορά. Δεν είναι ολοκληρωμένη πράξη συνουσίας ο συγκυλισμός. Και εγώ το εξήγαγα αυτό από τις αποφάσεις του πρωτόδικου και του εφετείου, τις οποίες προσκόμισε στη Σύνοδο ο Οικείος Επίσκοπος ο Μητροπολίτης Θαμασού. Και εκεί γίνεται λόγος και μόνο για άσημνη επίθεση εναντίον γυναικός και για σεξουαλική παρενόχληση. Όχι βιασμός. Το λένε ρητά και οι δύο αποφάσεις. Ναι. Και του Πρωτοδίκου Επαρχιακού Δικαστηρίου Λοκοζίας. Επιτρέψτε μου μια διευκρίνηση. Μάλιστα. Αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές ότι έχουμε μια δυσκολία στη συνεννόηση λόγω υστέρησης του ήχου. Ας μας κατανοήσουν γι' αυτό. Ένα, είχατε λοιπόν την απόφαση και τα δικαιολογητικά, τα λάβατε υπόψη, αλλά όχι σε βαθμό που να πάτε σε καταδίκη. Και δεύτερο, η ερώτηση αν είχε καμιά διαφορά, είτε ήταν συγκυλισμός είτε πορνεία, σε επίπεδο ηθικής, εκκλησιαστικής, έχει καμιά διαφορά? Σε επίπεδο, ναι, δεν υπάρχει διαφορά. Ακριβώς η τοποθέτησή μου ήταν για να βοηθήσω τη Σύνοδο. Μάλιστα. Να λάβει την ορθή απόφαση. Σε αυτό απέβλεπε και εις ουδέν έτερο. Θέλουμε να μας πείτε λοιπόν, και... Λοιπόν, πρέπει να σας πω κάτι αφού... Ολοκληρώστε παρακαλώ. Ναι, ακούω. Ακού. Ναι. Θα ήθελα, επειδή μου δίνετε την ευκαιρία, για να καταλάβει και ο κόσμος, να πω ακριβώς τι είναι η εκκλησιαστική δικονομία. Ξεκινάμε από τον επίσκοπο, τον οικείο, τον Μητροπολίτη. Πάμε στο επισκοπικό δικαστήριο που προείσταται ο επίσκοπος με δύο αξιωματούχους κληρικούς. Στη συνέχεια είναι η Συνοδική Ανακριτική Επιστροπή, η οποία υποβάλλει το πόρισμα της στο πενταμελές συνοδικό δικαστήριο, το οποίο μπορεί να επιβάλλει και καθαίρεση. Και η Σύνοδος ενεργεί μετά ως εφετείο. Δεν μπορούσαν επομένως η Σύνοδος σε εκείνη τη συνεδρία να λειτουργήσει ως πρωτόδικο δικαστήριο.
αυτό να το καταλάβουν όλοι τους. Εκείνη τη συνεδρία εκείνη που παρουσιαζόμαστε πέντε αρχιερείς ότι τον αθωώσαμε ουδέν αναλυθέστερον τούτου, απλώς ήταν απλές τοποθετήσεις, σκέψεις για μελέτη και προβληματισμό. Ευχαριστώ, ναι. Πανιερώτα, δεν πρέπει σας ευχαριστήσουμε. Η πρόθεσή σας μετά τη διαρροή των πρακτικών ποια είναι? Μετά τη διαρροή των πρακτικών, η πρόθεση που ήταν να τοποθετηθώ ενώπιον της Συνόδου με αυτό το υπόμνημα διαμαρτυρίας, αλλά και να γίνει αφορμή, αγαπητέ Ποταμίτη, να αποφασιστεί ότι πρέπει να ακολουθούν και η εκκλησιαστική δικονομία αυστηρώς, όπως προνοούν οι ιεροί κανόνες και ο καταστατικός χάρτης. Και κάτι που πρέπει να σας τονίσω, προσού να σας αποχαιρετήσω, πρέπει να σας πω ότι επειδή είμαι πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής επί νομοκανονικών θεμάτων, μου ανέθεσε η Σύνοδος να ετοιμάσουμε μια νομοκανονική γνωμάτευση μαζί με τα άλλα μέλη που είναι επιφανείς καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τέσσερις, και κατά πόσον καταδικαστικές αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων και πράξεις κληρικών, όταν ενέχουν το στοιχείο του εκκλησιαστικού αδίκου, δεσμεύουν ή όχι τα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Και στη γνωμάτευση αυτή τονίζεται ρητός και περιφράστος ότι ναι, όταν ενέχουν το στοιχείο του εκκλησιαστικού αδίκου, δεσμεύουν συν τα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Και κάτι ακόμη βασικό σε αυτή την περίπτωση, τονίζει η γνωμάτευση αυτή, όπως όταν μια υπόθεση εξετάζεται από πολιτικό δικαστήριο και αφορά κληρικό, μπορεί τότε η ανακριτική εκκλησιαστική επιτροπή να χρησιμοποιήσει την ανάκριση του πολιτικού δικαστηρίου για να κερδίζομαι χρόνο, αλλά ακόμη πιο σοβαρό, ο οικείος Μητροπολίτης μπορεί να παρακάμψει την εκκλησιαστική ανακριτική επιτροπή και απευθείας να υποβάλει την υπόθεση, να την φέρει εις το πενταμελές συνοδικό δικαστήριο προς εκδίκαση. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, γιατί αυτή η γνωμοδότηση αποφασίσει χθες την τελευταία συνεδρία από τη Σύνοδο να αποτελέσει το τέταρτο παράρτημα του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Κύπρου, που είναι κατά πάντα ισόκυρο αυτό το παράρτημα με τον καταστατικό χάρτη. Και άρα είναι σε ισχύπλαιο, ναι. Πανιερώτατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι να έχετε. Λοιπόν, εδώ ευχαριστώ μαζί μας, και εγώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να πω. Εμείς, Πανιερώτατε, εμείς ευχαριστούμε για την παρέμβαση στην εκπομπή.